Τα καλά λιπαρά είναι τα ακόριστα λιπαρά, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στα πολυακόριστα περιέχονται κυρίως τα δημητριακά και στους ξηρούς καρπούς και στα μονοακόριστα. Τα καλύτερα από τα καλά λιπαρά είναι τα μονοακόριστα, ελαιόλαδο. Τα ακόριστα λιπαρά θεωρούνται τα καλά λιπαρά της διατροφής, γιατί ο οργανισμός μας τα χρειάζεται και κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Επίσης, κάνουν το αντίθετο από αυτό που πετυχαίνουν τα κακά λιπαρά, μειώνουν τη χοληστερίνη στο αίμα και ελαττώνουν τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια, ενώ παράλληλα ωφελούν την υγεία του εγκεφάλου. Παρά την ευεργετική τους δράση ωστόσο, τα καλά λιπαρά πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε λιπόδη νόσο του ύπατος. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανέλησαν το ρόλο διαφορετικών θρεπτικών ουσιών στην ανάπτυξη λιπόδους νόσου του ύπατος. Οι ειδικοί δημιούργησαν 4 διατροφές με πολλές θερμίδες βασισμένες σε συνδυασμούς λιπαρών κορεσμένων ή μονοακόριστων και υδατανθράκων σουκρόζη ή άμυλο. Οι διατροφές αποτελούνταν από 40% υδατάνθρακες, 40% λιπαρά και 20% πρωτεΐνη. 4 ομάδες ποντικών που ακολούθησαν τη διατροφή για 6 μήνες συγκρίθηκαν με ποντικούς που ακολούθησαν τη συνήθη διατροφή για ποντικούς, η οποία έχει πολύ λιγότερα λιπαρά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι ποντικοί που ακολούθησαν τις πειραματικές διατροφές και ήταν ελεύθεροι να τρώνε όσο ήθελαν έγιναν παχύσαρκοι στο τέλος των 6 μηνών και εμφάνισαν λιπόδες ύπαρ. Οι ποντικοί που ακολούθησαν τη διατροφή αμύλου μονοακόριστων λιπαρών είχαν την πιο σοβαρή νόσο, συσσωρεύοντας 40% περισσότερο λίπος στο σηκώτη σε σχέση με ποντικούς που ακολούθησαν τις άλλες διατροφές. Το ύπαρ τους εμφάνισε είδημα λόγω του επιπλέον βάρους, ενώ εντοπίστηκαν μάζες λίπους. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Κάρολαϊν Σιντάγουερτς, είναι σημαντικός ο ρόλος των αναλογιών. Λίγο ελαιόλαδο στη σαλάτα είναι αποδεκτό, αλλά η καθημερινή συνήθεια να τρώει κάποιος ζυμαρικά βουτυγμένα στο ελαιόλαδο θα μπορούσε να επιβαρύνει την υγεία του. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. Υγεία.